2. Κύριε Αγγελίδη, διορθώνεται αυτή η συνταγματική, αν θέλετε, εκτροπή, αυτό το συνταγματικό πρόβλημα τώρα που δημιουργείται? Όταν υπάρχει θέληση. Και εντός της νομικής υπηρεσίας και μεταξύ Προέδρου και Γενικού Εισαγγελέα. Όταν υπάρχει θέληση, όλα τα προβλήματα διορθώνονται. Μπορεί ο τρίτος στη τάξη, ο αρχαιότερος εισαγγελέας, να αναλάβει τα ενία της εισαγγελίας μέχρι να διαρκέσουν αυτές οι έρευνες. Όλα τα άλλα για την μη διενέργεια ερευνών για όσα κατήγγειλε και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Μισό λεπτάκι. Έχουμε εσείς εξισώνετε τα δύο? Βεβαίως. Γιατί τα εξισώνετε? Γιατί εγώ οφείλω να σας υπενθυμίσω, παρόλο που είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζω, ότι το ένα είναι προϊόν ποινικής ανάκρισης, μιας διαδικασίας που διήρξε 3 εβδομάδες. Το άλλο είναι προϊόν μιας δημοσιογραφικής διάσκεψης ενός σεβαστού θεσμού μεν, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αλλά πάντως ισχυρισμοί ενός προσώπου, μιας προσωπικότητας. Αστυνομικών ερευνών 3 και 4 μηνών, παρακαλώ. Αυτό το πόρισμα που κρατούσε ο κύριος Ερωτοκρήτου ήταν το πόρισμα αστυνομικών ερευνών που εκράτησαν μήνες. Εννοείται για την προβιτένσια τώρα. Εννοώ για την προβιτένσια, μάλιστα. Δεν λέω, εγώ δεν είπα να μην δικαστεί ή να μην ακουστεί ο κύριος Ερωτοκρήτου, αλλά δεν γίνεται ο ένας να ακούεται και ο άλλος να μην ακούεται. Είναι σαν να προσπαθήσω να σας χτυπήσω και στην άμυνα με χτυπάτε εσείς πρώτος και πάω εγώ στην αστυνομία σαν παραπονούμενος ότι με χτυπήσετε. Και η αστυνομία λέει, παραπονούμενος είναι ο κύριος Αγγελίδης. Εσύ κύριε Τσουρούλη δεν έχεις δικαίωμα να καταγγείλεις οτιδήποτε. Δηλαδή σβήνουμε το έναν και προχωρούμε με το άλλο. Από την άλλη όμως δεν ελέγχεται ο Βοηθός Γενικός για τον τρόπο που επέλεξε να κάνει αυτές τις βαρισίμαντες καταγγελίες. Γιατί δεν τις έκανε 24 ώρες πριν, μία εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν? Πάρα πολλά τεχταίνονται στην Γενική Εισαγγελία. Φτάνει να υπενθυμίσω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αυτού της μπανανίας ήταν για 25 χρόνια ο νομομαθέστατος Κρήτων Τωρναρίτης, ο πλέον όμως διεφθαρμένος νομικός που έγινε στην Κύπρο. Γιατί το λέτε τώρα αυτό, συγγνώμη? Διότι το ξέρουν όλοι οι νομικοί, το ξέρουν όλοι οι δικαστικοί. Όχι, σας παρακαλώ να ανακαλέσετε. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν ανακαλώ. Μα δεν γίνεται να μου τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι μου έχουν κάνει, ειδικά για μένα, έχουν κάνει τον νόμο περί προστασίας τεθνεότων. Μα τι σημασία έχει τώρα αυτό που λέτε? Μου λέτε τώρα... Διότι έχει διαχρονικά, είναι διαβρωμένη. Μα είστε νομικός, μα με συγχωρείτε. Είναι διαχρονικά διαβρωμένη. Μα κύριε Αγγελίδη, τώρα ήρθατε εδώ, είστε νομικός, έχετε μια νομική παιδεία και είναι δυνατόν να μου λέτε για ένα πρώην Γενικό Εισαγγελέα ότι είναι ο πιο έτσι και ο πιο αγιός? Ποιος το λέει αυτό? Υπάρχει δικαστική απόφαση, κύριε? Ότι ήταν διεφθαρμένος, ναι, ο κύριος Τωρναρίτης, υπάρχει κοινή γνώμη, υπάρχουν δικαστές. Μα το ίδιο μπορεί κοινή γνώμη να λέει και για εσάς και για μένα. Μπορεί. Θα κάνουμε συγκαλύψει. Σας παρακαλώ πολύ, για να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, σας παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, ανακαλέσετε. Παρακαλώ. Για να συνεχίσουμε. Δεν γίνεται. Το ανακαλώ χάρη τη συζήτηση. Και χάρη τη τάξη, ξέρετε, υπάρχει κυριαρχία του τηλεόραση. Μην με σεβαστείτε εμένα, σεβαστείτε το κανάλι που σας φιλοξενεί. Τι? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το ίδιο θα κάνω και αν δεν είστε εσείς παρόν και κάποιος άλλος πει το ίδιο πράγμα για εσάς. Κοιτάξτε να δείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ για χάρη τη συζήτηση και χάρη τη τάξη το ανακαλώ. Χαίρομαι. Αλλά υπόθηκε και προηγουμένως ότι πήραν όλες τις ποινικές υποθέσεις από τον κύριο Ερωτοκρήτου. Υπάρχει μία που δεν την επήραν. Ξέρετε ποια είναι? Μια καταγγελία που είναι καταγγελία για συγκάλυψη και διαφθορά εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα και συγγενικού του προσώπου. Και την οποία χειριζόταν ο κύριος Ρίκος Ερωτοκρήτου. Και είναι καταχωνιασμένη 8 μήνες στα ράφια του κυρίου Κληρίδη. Μισό λεπτάκι. Μου λέτε τώρα ότι υπάρχει μια υπόθεση. Ναι. Την οποία χειρίζεται ο κύριος Ερωτοκρήτου ως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Ναι. Και αφορά τον νυν Γενικό Εισαγγελέα. Ο οποίος την έκρυβε για 8 μήνες μέχρι που ο παραπονούμενος να πάει και να κάνει ολόκληρη επανάσταση για να φύγει από το γραφείο του κυρίου Κληρίδη. Μισό λεπτάκι, γιατί με ειδοποιούν και όλα τώρα. Βλέπετε, ξεκίνησε τώρα, θα πάμε αλλού. Θα την επιτρέψω, κρατήστε σας. Απλώς θέλω να πω ότι πρώτος ο αναμάρτητος στο λίθο Βαλέτο. Όχι, και αυτό να μην εξαντλήσουμε
όλοι μας την αυστηρότητα στο ρίκο νερό του Κρήτου και να αγιοποιούμε άλλους. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί σε αυτόν τον τόπο. Όχι, με συγχωρείτε. Και όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι. Μα το όλοι είναι αμαρτωλοί σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει κανένας. Τι είναι αυτό τώρα, και αυτό είναι αφορισμός που κάνετε. Τι σημαίνει όλοι είναι. Άλλοι δεν είμαι λίγο, εγώ. Άλλοι πολλοί. Όχι. Οι αξιωματούχοι περισσότεροι. Ευθύνη. Μην μου πείτε ότι εγώ έχω την ίδια ευθύνη με τον Γενικό Εισαγγελέα για την ατιμωρησία τώρα, ή με τους δικαστές. Οφείλω τώρα για σκοπούς τάξης, θα ανοίξω μια παρένθεση, θα πάω και στο, γιατί έχω και την ανακοίνωση του Προεδρικού. Λοιπόν, το Προεδρικό το έχουμε για να ξέρω την εξέλιξη, σας παρακαλώ. Ναι. Πάμε στον Ανδρέα Κιμήτρη να μάθω τι συμβαίνει στο Προεδρικό και θα κάνω και την τηλεφωνική. Ανδρέα, ορίστε, ακούμε. Πλέον η σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Εισαγγελέα. Έχουμε τη νέα ανακοίνωση του Νίκου Αναστασιάδη που απαντά στο Γενικό Εισαγγελέα και διαβάζω επιλέξει. Όσο εκλεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και θεματοφύλακας του Συντάγματος, θεωρώ πως η απαξίωση της υβριστικού περιεχομένου ζούσα. Δεν θα παραλείψω εντούτοις να σας καλέσω όπως αξιοποιήσετε τη βοήθεια που η πολιτεία σας παραχώρησε προκειμένου το ταχύτερο να προσαχθούν επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι για την οικονομική καταστροφή του κράτους. Επαναλαμβάνω, Χρήσαθε, η απαξίωση της υβριστικού περιεχομένου επιστολής σας είναι η μόνη αρμόζουσα. Απαντά ο Νίκος Αναστασιάδης. Η νέα εξέλιξη τώρα είναι ότι κορυφώνεται και άλλο η αντιπαράθεση και έχουμε μια ανταπάντηση από το Προεδρικό που λέει στο Γενικό Εισαγγελέα ότι ο τρόπος που απαντάς είναι υβριστικός. Εμείς σου δίνουμε και τους ανακριτές, αν δεν θες με τους αξιοποιήσεις. Πάντως θεωρούμε ότι κινείσαι και εκτός τάξης. Το λέω έτσι. Και έχουμε και το καρφί για την καθυστέρηση στο θέμα. Μάλιστα. Του οικονομικού εγκλήματος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Κιμήτρη. Ανοίγω μια παρένθεση, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε τι λέχθηκε εδώ. Οφείλω να το κάνω για σκοπούς τάξης. Ο κύριος Τορναρίτης είναι στο τηλέφωνο.